Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα μιλήσουμε για 5 λάθη. Λάθη τα οποία έχω κάνει εγώ και άφησαν την επιδερμίδα μου ερεθισμένη, κόκκινη, να με τραβάει, να με τσούζει, να με πονάει και δεν θέλω να συμβεί το ίδιο και σε εσάς σε καμία περίπτωση. Έχουν να κάνουν με ντεμακιγιάζ τα λάθη αυτά, έχουν να κάνουν με αυτομαυριστικά προϊόντα, απολέπιση και συνδυασμό δραστικών συστατικών. Πριν ξεκινήσουμε να σας ζητήσω να γραφτείτε στο κανάλι μου γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, αν δεν το έχετε κάνει ήδη πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα ξεκινήσω με το ντεμακιγιάζ λέγοντάς σας για το ντεμακιγιάζ ματιών πιο συγκεκριμένα. Αυτό το λάθος που έκανα για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή προσπαθούσα να ξεβάψω τα μάτια μου με μαντιλάκια ντεμακιγιάζ γιατί θεωρούσα ότι είναι αρκετά νοπά και άρχιζα και έτριβα λοιπόν το μάτι μου μέχρι να φύγει η σκιά και η μάσκαρα, η οποία έπαιρνε πάρα πολύ ώρα βέβαια να διαλυθεί. Τα μαντιλάκια ντεμακιγιάζ δεν είναι ιδανικά για το ντεμακιγιάζ των ματιών. Καλύτερα να τα χρησιμοποιείτε ως πρώτο step, πρώτο βήμα ντεμακιγιάζ στο πρόσωπό σας. Και ο καλύτερος τρόπος θεωρώ ότι είναι να παίρνετε ένα βαμβακάκι τέτοιο, να το ποτίζετε με διφασικό προϊόν κατά προτίμηση. Εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου της Clinique, είναι το Take the Day Off. Είτε φοράω αδιάβροχη μάσκαρα είτε όχι, πάντα χρησιμοποιώ αυτό το προϊόν γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απαλό και διαλύει τα προϊόντα που έχω βάλει στα μάτια μου πιο γρήγορα. Το ακουμπάτε λοιπόν στο βλέφαρό σας και μετράτε μέχρι το 10. Αργά, πάρτε 5 βαθιές ανάσες. Τότε λοιπόν θα δείτε ότι το προϊόν έχει αρχίσει και διαλύει ήδη αυτό που υπάρχει, το μακιγιάζ που υπάρχει στα μάτια σας και θα χρειαστεί να τα τρίψετε λιγότερο. Τα τρίβουμε απαλά, κάνουμε κυκλικές απαλές κινήσεις και έτσι ξεβάφουμε τα μάτια μας. Θέλει λίγο υπομονή και λίγο φροντίδα γιατί τα μάτια μας παιδιά είναι πιο ευαίσθητη η περιοχή του προσώπου και αυτή που θα αρχίσει δυστυχώς πρώτη να κάνει ρητίδες. Έχουμε και αυτές τις ρητίδες βέβαια, έχουμε και τις άλλες της έκφρασης, αλλά με αυτές θα ασχοληθούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Το δεύτερο λάθος το οποίο έκανα εγώ ήταν να μην διαβάζω προσεκτικά τα δραστικά συστατικά που περιέχονται στα προϊόντα που χρησιμοποιούσα. Και τις οδηγίες χρήσης βεβαίως, γιατί το κάθε προϊόν δεν ενδεικνύεται για καθημερινή χρήση, ειδικά όταν μιλάμε για βιταμίνη C, για οξέα, για μάσκες που κάνουν πάρα πολύ καλό καθαρισμό. Αυτό που έκανα λοιπόν κατά την περίοδο της καραντίνας, που πραγματικά λύσαξα να κάνω μάσκες και κάποια στιγμή αφιδάτωσα κιόλας την επιδερμίδα μου γιατί νομίζω ότι έκανε υπερβολική απολέπιση. Anyway, λοιπόν, αυτό που έκανα ήταν να χρησιμοποιήσω αυτή εδώ τη μάσκα που την αγαπώ πολύ από την Glam Glow και είναι η Flash Mud. Είναι μια μάσκα που έχει και κόκκους μέσα. Οπότε κάνετε κι εσείς το πρώτο βήμα της απολέπισης τρίβοντάς τη στην επιδερμίδα σας όταν την απλώνετε και την αφήνετε μετά και κάνει αυτή τη δουλίτσα της. Αφήνει πραγματικά την επιδερμίδα πολύ ωραία και πολύ απαλή και πολύ καθαρή. Θέλετε μετά όμως ενυδάτωση και δεν θέλετε βιταμίνη C που χρησιμοποίησα εγώ. Άλλο ένα αγαπημένο μου προϊόν είναι η Vitamin C Paste από Lixer Skin. Σας έχω ξαναμιλήσει και για αυτήν. Ουσιαστικά είναι μια πάστα την οποία τη χρησιμοποιείτε το πρωί. Πώς θα πίνατε ένα χυμό πορτοκάλι για να πάρει τις βιταμίνες ο οργανισμός σας? Έτσι βάζετε βιταμίνη C για να πάρει τις βιταμίνες η επιδερμίδα σας. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Όμως, στη μάσκα αυτή περιέχεται Niacinamide, δηλαδή Niacinamide, αυτή είναι η σωστή πρόφορα, που είναι εξαιρετική για να σας φύγει τους πόρους, να ελέγχει τη λιπαρότητα και την ερυθρότητα. Διαβάζω και το σκονάκι μου, όπως καταλαβαίνετε. Η βιταμίνη C από την άλλη είναι ασκορβικό οξύ με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθάει στη λάμψη. Ο συνδυασμός των δύο δεν είναι απαγορευτικός. Διάβασα όμως πολλά άρθρα και είδα τελικά ότι όταν περιέχονται στο ίδιο προϊόν είναι προφανώς ok να τα χρησιμοποιήσεις. Εγώ όμως δεν θα τα πρότεινα γιατί το αποτέλεσμα που είχαμε, το που έβαλα αυτή τη μάσκα μετά από αυτή, ήταν μια τρελή κοκκινίλα, ένα κάψιμο και την έβγαλα σε ένα λεπτό γιατί δεν υπήρχε καμία περίπτωση να την αφήσω παραπάνω. Είδα μετά την κοκκινίλα εδώ στα μαγουλά μου, είχα φουντώσει. Ευτυχώς έφυγε αρκετά γρήγορα γιατί έκανα αμέσως μετά μια ενυδατική και καταπραγητική μάσκα. Οπότε δεν συστήνω το συνδυασμό αυτών των δύο προϊόντων αλλά και των προϊόντων που έχουν αυτά τα συστατικά
μεταξύ τους στα καπάκια, έτσι. Σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ή διαφορετικές μέρες μπορείτε φυσικά να τα χρησιμοποιήσετε. Τρίτο λάθος που έκανα ήταν να κάνω απολέπιση μετά από ξύρισμα. Αυτό πιστέψτε με, δεν πρέπει να το κάνετε, πρέπει καλύτερα να το κάνετε αντίστροφα. Πρώτα απολέπιση, μετά ξύρισμα. Αυτό που συνέβη ήταν ότι ξύρισα τα πόδια μου και μετά χρησιμοποίησα αυτό εδώ το προϊόν από την Aveda. Είναι το καινούριο scrub που αγόρασα γιατί μου τελείωσε το προηγούμενο που χρησιμοποιούσα. Λέγεται Beauty Fine Radiance Polish. Έχει αυτή την πολύ μεγάλη συσκευασία που ανοίγει κατά αυτόν τον τρόπο. Μία πολύ ωραία μυρωδιά σπεριδοειδών θα έλεγα και είναι ένα αρκετά όξινο προϊόν. Όξινο προϊόν το οποίο, σταμάτα βρε, δεν θα σας ενοχλήσει αν δεν έχετε εσείς ερεθίσει την επιδερμίδα σας και αν η επιδερμίδα σας δεν είναι ερεθισμένη. Είναι μια χαρά, το χρησιμοποίησα και άλλη μέρα πριν από το ξύρισμα και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο απολυπιστικό και η βλακεία βέβαια ήταν ότι εγώ το χρησιμοποίησα μετά από το ξύρισμα και τα πόδια μου πήραν φωτιά. Έβαλα gel aloes μετά για να τα καλμάρω. Αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή αν κάνετε κι εσείς αυτή τη βλακεία που έκανα εγώ ή αν χρησιμοποιήσετε ένα άλλο προϊόν το οποίο σας έχει δημιουργήσει τρελό ερεθισμό. Και πάμε στο τέταρτο λάθος το οποίο έκανα την πρώτη φορά που πήγα να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το προϊόν. Το λάθος που έκανα ήταν ότι πρώτον δεν είχα ξυριστεί, δεύτερον δεν είχα κάνει απολέπιση για να έρθει αυτό το προϊόν και να κάτσει στην επιδερμίδα μου ομοιόμορφα. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διάφορες στάμπες γιατί το προϊόν κόλλησε στα σημεία όπου υπήρχαν νεκρά κύτταρα και μετά όταν έκανα μπάνιο είχα σε ορισμένα σημεία περισσότερο χρώμα και σε άλλα σημεία λιγότερο χρώμα και κάποιες κοιλίδες. Επίσης, να ξέρετε με τα αυτομαυριστικά προϊόντα όπως αυτό που είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και είναι από την εταιρεία Saint-Tropez, το Self Tan Express, που σου δίνει την επιλογή σε 1, 2 ή 3 ώρες να έχεις το μαύρισμα που επιθυμείς. Το χρησιμοποίησα εγώ για 3 ώρες, δεν ξέρω αν φαίνεται, αν μαύρισα λιγάκι. Νομίζω ότι μαύρισα λιγάκι. Θα το ξαναβάλω και θα σκουρίνω κι άλλο. Λοιπόν, τι έλεγα. Άνοιξα παρένθεση και αποσυντονίστηκα. Για τις κοιλίδες έλεγα, α ναι, και αυτά τα προϊόντα να ξέρετε ότι όταν τα βάζετε, επειδή τα χέρια μας είναι πάρα πολύ πορώδη, είναι τα πρώτα που λεκιάζουν με το που θα εφαρμόσετε λοιπόν αυτό το προϊόν με το ειδικό γάντι, πάντα, θα πρέπει να πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας, ώστε να μην έχετε κοιλίδες και λεκέδες εδώ, γιατί κρίμα είναι, έτσι, να έχετε ένα πολύ ωραίο μαύρισμα στο σώμα και να έχετε και εδώ κοιλίδες πορτοκαλί. Το πέμπτο λάθος έχει να κάνει επίσης με το self-tanning και έχει να κάνει με την απολέπιση, αλλά και την ενυδάτωση την προηγούμενη μέρα, πριν εφαρμόσετε το self-tanning. Θα ενυδατώσετε την επιδερμίδα σας πάρα πολύ σωστά μετά την απολέπιση και με μια πάρα πολύ πλούσια κρέμα. Κατά προτίμηση όχι με λάδι, γιατί το λάδι διαλύει το αυτομαυριστικό προϊόν. Οπότε αφού έχουμε κάνει το μαύρισμα, δεν χρησιμοποιούμε λάδι τις επόμενες μέρες για να ενυδατώσουμε την επιδερμίδα μας, αλλά χρησιμοποιούμε μια πολύ απαλή ενυδατική κρεμούλα. Αν δεν ενυδατώσετε την επιδερμίδα σας καλά την προηγούμενη μέρα, αφού θα έχετε κάνει απολέπιση πριν εφαρμόσετε το αυτομαυριστικό προϊόν, αυτό που θα πάθετε είναι αυτό που έπαθα και εγώ, δηλαδή το αυτομαυριστικό προϊόν να βρει αφυδατωμένη επιδερμίδα και να κολλήσει πάλι σε ορισμένα σημεία και μετά, παιδιά, αυτή η κατάσταση δεν σώζεται. Οπότε για να έχετε ομοιόμορφο και όμορφο αποτέλεσμα, θέλω να ενυδατώνεστε τακτικά και ειδικά μετά από την απολέπιση. Μου έρχονται όλες οι λέξεις για κάποιο λόγο στα αγγλικά, γι' αυτό με βλέπετε και κολλάω και αργό, γιατί έχω δει πάρα πολλά βίντεο σχετικά με συμβουλές για αυτό μαύρισμα και όλα ήταν στα αγγλικά. Αυτά ήταν τα 5 λάθη για τα οποία ήθελα να σας μιλήσω σήμερα, τα οποία εγώ έκανα και δεν θέλω να κάνετε κι εσείς. Αν σας αρέσει αυτή η ιδέα του βίντεο, πείτε μου να την καθιερώσω, κάθε τόσο δηλαδή να έχουμε 5 λάθη που δεν πρέπει να κάνουμε. Όπως για παράδειγμα σκεφτόμουν να σας δείξω τα 5 λάθη στην σειρά εφαρμογής των προϊόντων στο πρόσωπό μας. Δηλαδή πότε μπαίνει το τόνερ, πότε μπαίνει το σαπούνι, το καθαριστικό, πώς κάνουμε σωστό ντεμακιγιάζ για παράδειγμα και πώς κάνουμε σωστή ενυδάτωση αμέσως μετά. Θα σκεφτώ κι άλλα, είμαι σίγουρη. Περιμένω τα σχόλιά σας όπως πάντα και τα like σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Πολλά φιλιά, να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!